καλημερίζω στην εκπομπή τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον Βασίλη τον Λεβέντη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Βασίλη, τι κάνετε? Προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε. Και πρέπει να το πω ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα, στο ζήτημα το μακεδονικό, εσείς είχατε μια συνεπή θέση από την αρχή και είπατε καμία ιστορία με Μακεδονία κτλ. Διαπιστώνω όμως εδώ ότι άλλοι αλλάζουν θέσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Διαπιστώνω και το είπα πριν από λίγο στους ακροατές μου, διότι συνομίλησα με τον Ζουράρη. Ο πραγματικός λόγος της, το ότι έγινε αποδεκτή η παρέτηση Ζουράρη από τον Πρωθυπουργό, ήταν το ότι ο Ζουράρης είπε στον Πρωθυπουργό ότι την Κυριακή θα πάω στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Άρα να μην σου δημιουργώ την πρόβλημα, φίλε Αλέξη. Άσε με να φύγω για να μην βρεθεί σε δύσκολη θέση. Ακριβώς αυτό του είπε. Και έτσι έγινε αποδεκτή η παρέτησή του. Ναι, ναι. Και αυτό του κυρίου Ζουράρη στηρίζει την κυβέρνηση, ψηφίζει τα νομοσχέδια. Μια κυβέρνηση που πάει να δώσει το Μακεδονία. Τι είναι αυτό, πάλι? Είναι ένας παραλογισμός, όντως. Σωστά το επισημαίνετε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όπως και ο Καμένος λέει, δεν θέλουμε να δώσουμε το όνομα Μακεδονία, αλλά στηρίζει μια κυβέρνηση που ετοιμάζεται να το δώσει. Αυτά είναι στη σφαίρα του ανισόρροπου. Και νομίζω άτομα τέτοια στην πολιτική ζωή δεν πρέπει να έχουν θέση. Δηλαδή άνθρωποι που από τη μια στηρίζουν μια κυβέρνηση αλλά σηκώνουν τη σημαία για ένα θέμα που είναι βασικό θέμα για αυτή την κυβέρνηση εναντιούμενη, αυτά είναι παράλογα πράγματα. Ναι, αλλά εδώ λέει το ρεπορτάζ σήμερα του Βηματοδότη, ναι, το οποίο μου το επιβεβαίωσε ο Ζουράρης πριν από λίγο μίλησα μαζί, ναι, του, ότι ο Πρωθυπουργός λέει, και εδώ τώρα θέλω την άποψη τη δική σας, ήταν λέει πάρα πολύ ικανοποιημένος το βράδυ του Σαββάτου, το βράδυ της Δευτέρας που συναντήθηκε μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου με τον Ζουράρη, πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη διεύρυνση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του με την προσχώρηση της Θεοδόρας Μεγαλοοικονόμου. Βουλευτίνα σας, ναι, βγήκε με τις ψήφους της Ένωσης Κεντρών. Δεν είναι προς τιμήν του Πρωθυπουργού. Ναι. Θέλω την άποψη. Ο Πρωθυπουργός, όταν έφυγε ο Καράς από την Ένωση Κεντρών, ναι, γιατί έφυγε πρώτος εδώ και ένα χρόνο, με ρώτησε ο Τσίπρας αυτός γιατί έφυγε και του απάντησα, ο λόγος που έφυγε, όποιος και να είναι, αυτός που θα τον πάρει, που θα τον στεγάσει, διαπράττει πράξη ανήθικη. Ήρθε λοιπόν και με κοίταξε. Και τι σας είπε? Λέω, αυτός που φεύγει απ' ένα κόμμα αποστατεί. Αυτός όμως που θα στεγάσει τον αποστάτη, έναν που έχει βγει με λίστα άλλου κόμματος, με λίστα, με σημεία άλλου κόμματος, αυτός έχει το ηθικό πρόβλημα, είχα πει του Τσίπρα. Και τι σας είπε? Λοιπόν, γύρισε και με κοίταξε. Γύρισε και με κοίταξε και προφανώς συμφώνησε. Γιατί μπορούσε να μου πει, όχι, όχι, παίρνουμε εμείς ό,τι περνάει μπροστά μας, το παίρνουμε. Με τη σιωπή του συμφώνησε. Αλλά μια χαρά, όμως, μια χαρά τον τώρα λοιπόν, ναι, του λέω του κύριου Τσίπρα, ναι, είναι ικανοποιημένος που πήρε τη Μεγαλοοικονόμου. Με ποιο ψηφοδέλτιο εξελέγει η Μεγαλοοικονόμου? Είναι ικανοποιημένος, λέει το ρεπορτάζ και ο Ζουράρης. Είναι ικανοποιημένος. Ναι. Άρα έφυγε το ηθικό πλεονέκτημα από τον Τσίπρα, ούτε ηθικοί φραγμοί υπάρχουν, δεν υπάρχει τίποτε. Τίποτε δεν υπάρχει πια στην πολιτική. Τα ισοπαίδωσαν όλα. Το 153 έγινε 154. Ναι. Ότι δεν μπορεί το κολονάκι αβίαστα και εύκολα να προσφέρει το Μακεδονία. Δεν ανήκει στην πλατεία κολονακίου η λέξη Μακεδονία. Η λέξη Μακεδονία ανήκει σε όλη την Ελλάδα, πρωτίστως στο λαό της Μακεδονίας, αλλά και 2.000 κριτικοί που φύγαν από την Κρήτη και πολέμησαν δίπλα σας απάνω και δεν γύρισε ούτε ένας στην Κρήτη ζωντανός. Στέλνουν και αυτοί ένα μήνυμα προς κάποιους που είναι έτοιμοι να προδώσουν. Μισό λεπτό. Τώρα για τον κύριο Μητσοτάκη που λέγατε αυτά, ναι, τα μπρος πίσω. Άλλαξε στάση ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης εγκλωβίστηκε στη γραμμή Καραμαλή. Ναι. Ακούστε, η γραμμή Καραμαλή, ναι, είναι το Βουκουρέστι. Το Βουκουρέστι όμως δίνει τη λέξη Μακεδονία με το Νόβα Μακεδονία. Είναι η ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Βουκουρέστι δεν είναι γραμμή εθνική, είναι γραμμή προδοσίας. Και η Νέα Δημοκρατία, για να μην στενοχωρήσει το Καραμαλέικο, εγκλωβίστηκε στο να στηρίζει ως εθνική γραμμή τη γραμμή Βουκουρεστίου. Από εκεί προέρχεται το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας.
Το αντιλήφθηκε ο κόσμος, γιατί στην αρχή λέγανε Εθνική Γραμμή που κούρεσε την Εθνική και δεν ήξερε ο κόσμος τι είναι. Το είπα και δημοσίως ότι πρόκειται για προδοσία. Οπότε τώρα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν πρόβλημα. Μισό λεπτό, κύριε έχουν Πρόεδρε. Πρόβλημα μισό επάνω. Λεπτό, μισό λεπτό λίγο να το καταλάβω αυτό, γιατί και εγώ λίγο δεν μπορώ. Θα πάθω κάτι κι εγώ, με συγχωρείτε που το λέω, γιατί η λογική μου δεν μπορεί να αντέξει κάποια πράγματα. Ναι. Γίνεται το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών με τον αείμνηστο Καραμαλή το 92, με τον αείμνηστο Μητσοτάκη, με τον αείμνηστο Παπανδρέου κλπ. Εκεί βγαίνει μια εθνική γραμμή, έτσι, κανένα παράγωγο της Μακεδονίας. Ναι. Μετά από αυτό όμως, έτσι, και η Ελλάδα αναγνώρισε τα Σκόπια με την ονομασία του ΟΗΕ, την ονομασία δηλαδή. Προσωρινή, λοιπόν, είναι. Προσωρινή ονομασία. Είναι, ναι, είναι προσωρινή. Αυτό, είναι το φύρο. Το φύρο. Ναι, ναι. Έγινε αποδεκτό και αποδεκτή και από τη χώρα μας η προσωρινή ονομασία φύρομ. Που φύρομ τι σημαίνει? Πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ναι. Σύνθετη ονομασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδεχτήκαμε το Μακεδονία. Αυτό σημαίνει ότι προσωρινά, για να κλείσει το θέμα του πώς θα ονομάζεται αυτό το κράτος προσωρινά, όσο του διευθετηθεί το θέμα του ονόματος. Για μας είναι το φύρομ. Ναι, είναι το φύρομ. Άρα, ναι, επίσης, η σύνθετη ονομασία μόνο από αυτό το πράγμα φαίνεται ότι έγινε αποδεκτή από το πολιτικό σύστημα. Όχι, όχι τώρα, εδώ και 20 χρόνια, ότι πάμε, ναι, σε σύνθετη ονομασία. Όχι, αυτή δεν είναι. Δεν είναι το ότι προσωρινά αποδεχθήκαμε μία λέξη εν ώψη διευθέτησης. Προσωρινά όμως είναι 20 χρόνια αυτή η ιστορία. Δεν σημαίνει αποδοχή. 20 χρόνια, κύριε Πρόεδρε. Δεν λάβαμε με αυτό το κριτήριο, με αυτή τη σκέψη, το πήγαμε ΔΜ. Μισό λεπτό όμως. 20 χρόνια είναι το προσωρινό, είναι 20 και χρόνια. Και 200 μπορεί να πάει. Ακούστε κάτι. Η Ελλάδα δεν πρέπει να δεχθεί να δώσει τον όρο Μακεδονία. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί μπορεί προσωρινά να κατεβάσουν 10 γάλαματα για να δείξουν δίθεν καλή θέληση. Μπορεί να βγάλουν από τις ιστοσελίδες τους τα άρθρα περί αλυτρωτισμού, πάλι για να δείξουν καλή θέληση. Να πάρουν από εμάς τους ηλίθιους το όνομα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αν τους δώσουμε το όνομα, αυτό έληξε. Και μετά αυτή μια άλλη σκληρότερη κυβέρνηση επιστρέφουσα εις τα Σκόπια να πει πάλι αγάλματα, πάλι αλυτοδισμοί. Τι θα κάνουμε εμείς? Τι θα κάνουμε εμείς δίδοντας το όνομα? Δεν έχουμε άλλη γραμμή υποχώρησης. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν λέτε... έχουμε, κύριε Κοντογουλίδη μου. Τα δίνεις όλα πλέον. Άρα εσείς λέτε καμία σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Καμία σύνθετη. Μάλιστα. Και αντίθετα, να τους δώσουμε πολλά οικονομικά ανταλλάγματα και ισχυροποίηση του κρατηδιού τους με αποστολή βιομηχάνων, με οικονομική στήριξη, με είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, να λάβουμε εγγυήσεις ενέ του κρατηδίου. Αυτό να κάνουμε για να δείξουμε την καλή θέληση, και αυτοί για να μας πείσουν ότι ενεργούν με εντιμότητα και χωρίς αλυτρωτισμό να αλλάξουν όνομα. Αυτό είναι. Δεν μπορεί ένα κράτος 20 χρονών καινούριο να δημιουργεί προβλήματα σε ένα άλλο 4.000 ετών. Μάλιστα. Είναι σήμερα πρωτοφανές αυτό. Δεν υπάρχει. Εγώ ρώτησα τον Αμερικανό πρέσβη, αν δημιουργεί το μια Νέα Υόρκη δίπλα σας, θα το δεχόσασταν? Μου λέει, εδώ έχετε δίκιο, κύριε Λεβέντη. Λέω, και αυτό το δίκιο δεν σας το είπε κανείς μέχρι τώρα? Τι συνομιλητές ήταν από ελληνικής πλευράς? Αυτό το απλό πράγμα δεν σας το δίδαξαν? Ότι δεν μπορεί ένα νέο κρατήδιο να δημιουργεί προβλήματα σε άλλα κράτη που υπάρχουν 3, 4, 5 χιλιάδες χρόνια? Δεν το ξέρετε, κύριε πρέσβη, αυτό? Τώρα. Αλλά πηγαίναν όλοι ηλιθίως για να κερδίζουν χρόνο, γιατί όλες οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα έχουν ένα κριτήριο, να βγει η τετραετία τους. Να βγει η τετραετία τους. Και έτσι ροκανίστηκαν τα 25 χρόνια. Ο καθένας κοίταζε να βγει η τετραετία του. Αλλά και το θέμα οι Καραμαλίδες να υποστηρίζουν ως εθνική γραμμή τη γραμμή Βουκουρεστίου, που δίνει το όνομα, που δίνει το όνομα, και να λένε πρέπει να κοιτάξουμε και τα υπόλοιπα. Τι να κοιτάξουμε, να φύγουν οι αλυτρωτισμοί? Με οι αλυτρωτισμοί μπορεί να επανέλθουν αύριο.
Ποιος μας κατοχυρώνει? Μισό λεπτό λίγο. Να το δούμε τώρα αυτό το θέμα στην διάσταση την οποία πλέον φαίνεται το χρονικό που είναι μπροστά μας. Σήμερα στη Νέα Υόρκη γράφεται, όπως όλα δείχνουν, το επόμενο κεφάλαιο της διαπραγμάτευσης για το όνομα. Σε τηλεοπτική συνέντευξη, την οποία δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, που παραχώρησε ο Μάθιου Νίμιτς, ουσιαστικά φωτογραφίζει την πρόταση που θα καταθέσει. Με τον όρο Μακεδονία. Με τον όρο, θα εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία ως τμήμα της ονομασίας. Έχω την απόλυτη πληροφορία ότι ήδη έχει αποφασιστεί τον Νόβα Μακεδονία. Δεν πάνε για να βρουν όνομα. Λοιπόν. Κάνουν ένα θέατρο συναντήσεων. Και ο Τσίπρας έχει δεχθεί τον Νόβα Μακεδονία. Το πώς θα το σερβίρει είναι το πρόβλημα. Ναι, εδώ έχει, τώρα λέει λοιπόν το σχετικό. Καταλάβατε, κύριε Βασίλη. Ναι, εγώ το κατάλαβα, θέλω να το καταλάβει και ο κόσμος και θέλω να μου πείτε εσείς την πολιτική σας εκτίμηση για το χρονικό από εδώ και πέρα που είναι μπροστά μας. Ναι. Λοιπόν, ο Αμερικανός διπλωμάτης λέει ότι αν περιμένουμε και άλλα 25 χρόνια το πρόβλημα θα γίνει χειρότερο. Η πρόταση, ναι, λέει, θα είναι καινούρια, είναι αυτή την οποία λέτε όπως όλα δείχνουν. Και ναι, επίσης είπε ότι είμαι αισιόδοξος ότι και οι δύο πλευρές θα επιτύχουν μια πιο θετική προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Ναι, η οποία δηλαδή εμείς θα είναι... προδώσουμε. Λοιπόν, αυτό. Τι θετική προσέγγιση να πετύχουν αυτοί? Αυτοί μπορούν αύριο να επαναφέρουν τα αγάλματα, κύριε Χοντογουλίδη. Αυτοί δεν δεσμεύονται αύριο να έρθει μια πιο σκληρή κυβέρνηση και να πει κακώς παραιτήθη του αλυτορισμού ο προηγούμενος. Εμείς δεν έχουμε άλλη. Όταν δώσουμε το όνομα, εμείς είναι το μόνο που έχουμε. Παρακαλώ θερμά. Δεν υπάρχει εγγύηση μετά για τη Θεσσαλονίκη. Καμία. Είναι στον αέρα η πόλη. Ναι. Τώρα θα ζητούν Μακεδονία του Αιγαίου. Πολιτικά, εάν αυτό το πράγμα, καταρχάς πιστεύετε ότι θα έρθει στη Βουλή, θα γίνει δημοψήφισμα που ζητάει ο Καμένος? Ο Τσίπρας, επειδή έχει και τον Καμένο και θέλει ο Καμένος να κάνει τον πατριώτη, ναι, προσπαθεί να πάρει την ψήφο του Μητσοτάκη και της γεννηματά. Δεν πρόκειται να την πάρει όπως όλα. Ξέρετε πώς θα το κάνει? Θα τους πει, αφού η εθνική γραμμή είναι η γραμμή Βουκουρεστίου, αυτή τη γραμμή ακριβώς, αυτή τη συμφωνία φέρνω. Αυτή θα βγάλει και ο Νίμιτς ανακοίνωση και θα πει, η Ελλάδα αποδέχεται τη γραμμή Βουκουρεστίου. Έχουμε την ευχάριστη εξέλιξη, θα πούνε, ότι αποδέχεται η Ελλάδα τη γραμμή Βουκουρεστίου. Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης, θα πει, δεν ψηφίζω? Τότε δεν θα είναι σοβαρός. Διότι όλοι όλοι τους τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας βγαίνουν όλοι στα κανάλια και υπερασπίζονται τη γραμμή Βουκουρεστίου. Και πώς θα δώσει λοιπόν την έγκριση την Κυριακή στο συλλαλητήριο να πάνε οι βουλευτές Θεσσαλονίκης όπως του ζητάνε? Ακούστε, ο Μητσοτάκης θα έχει κάνει μουσκεμα. Στην αρχή έστειλε χαρτί να μην πάει κανένας. Ναι. Όταν είδε ο κόσμος ότι το έγραφε σαν παλιά τα παπούτσια, το απέσυρε το χαρτί. Τώρα οι βουλευτές, βλέποντας ότι θα μαζευτεί 1 εκατομμύριο κόσμος, σου λέει, άμα μαζευτεί 1 εκατομμύριο κόσμος και λείπουμε εμείς, η Νέα Δημοκρατία τελείωσε. Μήπως είστε λίγο... Αλλάζουν λοιπόν και λέει, πηγαίνετε. Ναι. Αλλά εχθές ο Γεωργιάδης τον άκουσα σε μια εκπομπή, μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω, ναι, ναι. Τον Άδωνη Γεωργιάδη τον άκουσα και λέει, η καρδιά μου θα είναι εκεί, αλλά δεν μπορώ να πάω γιατί είμαι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ακούτε? Ναι, 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 ναι. Τα θέλω όλα δικά του. Και ζεστό νερό και καυτό νερό στη μασχάλη και παγάκια. Είναι εγκλωβισμένη η Νέα Δημοκρατία. Γιατί όταν βγει ο Νίμιτς και πει η συμφωνία γίνεται πάνω στη γραμμή Καραμαλή, στη γραμμή Βουκουρεστίου, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία? Μα και ο Καραμαλής δέχτηκε τους εκπροσώπους των παμακεδονικών οργανώσεων. Δεν έστειλε μήνυμα. Και εμένα ήταν 2 ώρες, ήταν χθες στο γραφείο μου. Τότε τους δέχθηκε. Όταν οι Καραμαλίδες θεωρούν εθνική γραμμή τη γραμμή Βουκουρεστίου που δίνει το Μακεδονία, κοροϊδεύει ο Καραμαλής, όπως κάνανε και στη συνθήκη της Ειρήνης και του Λονδίνου για την Κύπρο. Άρα τι βλέπετε να γίνεται? Θα περάσει δηλαδή εγώ αυτό? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να φουσκώσει η Μακεδονία και να πνίξει τους προδότες. Εντάξει, αυτό πρέπει να κάνει, κύριε Κοντογουλίδη. Τώρα και εσείς είστε υπερβολικός. Δηλαδή, είστε υπερβολικός, κύριε Πρόεδρε. Ο Τσίπρας τώρα πάνε κανονικά να υπογράψουν αυτοί. Κοιτάξτε τώρα και εσείς. Και εσείς τώρα, να πνίξει τους προδότες, τώρα δεν είναι τώρα. Προδότες, ξέρετε γιατί λέω? Όχι, όχι. Γιατί δεν πολέμησε ο Φίλης ή ο Σκουρλέτης ή ο πατέρας τους για τη Μακεδονία, κύριε Κοντογουλίδη, και γιατί ανεντίμως
Σε όλα τα κανάλια έχουν αρχίσει και λένε τόσο χρόνο είναι να δώσουμε και το όνομα, να κάνουμε ένα συμβασμό, έχει περάσει πολύ καιρός, ορίμασαν τα πράγματα, έχουν βάλει όλα τα παπαγαλάκια. Ακούστε, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Δημιουργούν κλίμα προδοσίας και ητοπάθειας. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτό το κλίμα πώς μπορεί να αναστραφεί μόνο από τη φουσκωμένη θάλασσα της Μακεδονίας. Γι' αυτό ανεβαίνω απάνω εγώ το Σάββατο. Α, θα είστε στο σελετήριο κι εσείς, έτσι. Ναι, θα είμαι, βεβαίως. Και δεν με νοιάζει ούτε ποιοι το διοργανώνουν, τίποτα. Εγώ ανεβαίνω για τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Καλώς, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα τα πούμε και Βασίλη μου απάνω, σ' αγαπώ πολύ. Καλημέρα, καλή σου μέρα. Να είσαι καλά.